Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρή Ζήρας εδώ, mathematicthalas.gr και άλλο μάθημα μόνο για εσάς. Σήμερα θα σας δείξω κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι και θεωρητικό αλλά και πρακτικό. Θα σας δείξω πώς να κάνετε δυσολίες. Θα σας δείξω όλο το θεωρητικό παράθυρο και βέβαια πώς γίνεται στην πράξη. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Καταρχάς θα χρησιμοποιήσω την πιο εύκολη κλίμακα του κόσμου. Ποια είναι αυτή? Η Ντο Ματζόρε. Γιατί είναι πιο εύκολη? Γιατί τα έχει όλα λευκά. Τα πλήκτρα του πιάνου. Δηλαδή πάει Ντο, Ρε, Μη, Φα, Σο, Λα, Σι, Ντο. Παίζω μια Ντο Ματζόρε λοιπόν. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Έτσι, επίτηδες το διάλεξα λοιπόν, για να μην παίξουμε ιδέες και θέσεις για να κάνουμε τους ζήσεις πιο εύκολη. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Θα παίξουμε μια μελωδία, την πιο απλή μελωδία του κόσμου. Μια μελωδία που την ακούμε από μωρά παιδιά. Δεν σας πω ποια είναι, δεν έχει σημασία, απλά θα την παίξω. Και την ακούμε λοιπόν. Όλη η μελωδία. 90 τέταρτα. Άλλη μία. Φρέρε Ζακ λοιπόν, για τους καλομαθείς. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά με την αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Σημασία και τη μελωδία είναι πολύ απλή και τη θυμόμαστε όλοι. Τι έκανα λοιπόν? Θα πάρω ένα υποθετικό σενάριο. Τι είναι οι δύο κιθαρίστες, ο Dave Murray και ο Αντίνες Μίθου Νέαρο Μέιντεν. Και θέλω να παίξουν μια δυσολία, όπως κάνουνε. Τι κάνουν λοιπόν, κάτι παίζει ο ένας, κάτι παίζει ο άλλος. Αλλά αν δεν παίζουν το ίδιο. Κάτι παίζει ο ένας και ο άλλος παίζει κάτι διαφορετικό, το οποίο μας ταιριάζει τέλεια. Είναι αυτό που κάνει μια αρμονία. Παίζει λοιπόν μια τρίτη πάνω. Τι είναι αυτή η τρίτη λοιπόν, πάνω στην πράξη. Παίζει λοιπόν ο πρώτος κιθαρίστας, ας πούμε ο Dave Murray, τη μελωδία, η οποία είναι σε ντο ματζόρε, όλα λευκά, και παίζει ντο, ρε, μι, ντο. Άρα παίζει την τονική 1, 2, ρε, 3, μι και πάλι 1. Άρα παίζει 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Απλό. Τώρα θα μου πείτε και πώς θα παίξει τη δυσόλεια. Τι θα κάνει λοιπόν, θα πάει η δεύτερη κιθάρα και θα παίξει ακριβώς την ίδια, το ίδιο sequence, δηλαδή με την ίδια σειρά των νοτών, αλλά μια τρίτη πάνω. Όταν λέμε μια τρίτη πάνω, τι εννοούμε? Θα πάμε στην κλίμακα, by the book, do, re, fa, sol, la, si, do, και θα παίξω την τρίτη νότα. Δηλαδή ο ένας παίζει do, το ένα, ο άλλος θα παίξει μη, 3, ο άλλος παίζει ρε, 2, ο άλλος θα παίξει φα, 3, ο ένας παίζει μη, 3, ο άλλος θα παίξει σολ 5. Άρα έχω λοιπόν. Παίζει ο ένας λοιπόν. Τι θα παίξει λοιπόν ο άλλος? Μαζί. Τι πήρα λοιπόν? Δεν έκανα τίποτα φοβερό. Απλά πήρα το ένα και το άλλο και τα ένωσα. Δεν τα έπαιξα καν έτσι έξτρα φορά. Αυτό λοιπόν το ένα μέρος. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Παίζω ξανά τη μελωδία. Πρώτη κιθάρα λοιπόν παίζει μη, φα, σολ. Δηλαδή 3, 4, 5, 3, 4, 5. Και άλλος θα παίξει λοιπόν, αφού παίζει 3 ο ένας, θα παίξει 5 ο άλλος. 4 ο ένας, 6 ο άλλος. 5 ο ένας, 7 ο άλλος. Άρα 3, 4, 5, 3, 4, 5, και ο άλλος 5, 6, 7, 5, 6, 7, τόσο απλό είναι, το παίζω σκέτο. Και τώρα εγώ θα παίξω όλη τη μελωδία. Αυτό λοιπόν ήταν, πήρα το 1 και το 2, τα ένωσα, τα συγχρόνισα και αυτό ήταν. Και αυτή η δυσκολία λοιπόν. Πάμε κάτι πιο ενδιαφέρον, θα παίξω κάτι πιο γρήγορο έτσι για να δείτε πώς ακούγεται και κάτι, σε κάτι πιο up-tempo. Θα δανειστώ το link την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο μάθημα. Θα παίξω τις τρεις πρώτες νότες. Ντορε μίρε, ντορε μίρε. 1, 2, 3. Η μία κιθάρα. Και άλλα τα επεξεργαστικά, μη φασόλ μη, δηλαδή 3, 4, 5, 1 ο ένας, 3 ο άλλος, 2 ο ένας, 4 ο άλλος, άρα. Αυτό λοιπόν ήταν τόσο απλό, γιατί είτε παίξεις αργά είτε γρήγορα, η λογική είναι πάντα ίδια και δεν αλλάζει. Φτάνει να ξέρεις σε ποια κλίμακα είσαι, ποιες είναι οι νότες σου
Ποια είναι η πρώτη φωνή για να πάει μια τρίτη πάνω, η δεύτερη φωνή. Τώρα δεν μα νοιάζει, θα είναι μια τρίτη μεγάλη, τρίτη μικρή. Π.χ. παρατηρήσατε ότι όταν ήμουν ντο, η δεύτερη φωνή ήταν μη. Δηλαδή μια τρίτη μεγάλη πάνω. Ενώ όταν ήμουν στο ρε, η άλλη φωνή ήταν φα. Δηλαδή μια τρίτη μικρή πάνω. Δεν έχει σημασία καμία, θα είναι μεγάλη μικρή τρίτη. Σημασία έχει να είναι μια τρίτη μέσα στην κλίμακα. Αυτό το τελευταίο μάθημα, δυσολίες λοιπόν. Iron Maiden plays Frère Jacques. Ελπίζω να σας άρεσε το μάθημα. Ό,τι είπα όσον αφορά το βίντεο υπάρχει στο Patreon και μπορείτε να λάβετε μέρος και να συμμετέχετε και να γίνετε μέλη και να στηρίζετε και το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περνάτε καλά και θα τα δούμε στο επόμενο.